Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μυρτώ Τσάβαλου και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής ξεκίνησε η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΙΜΑΡ προκειμένου να αποφασιστεί η τελική επιλογή του κόμματος μετά τις ραγδαίες εξελίξεις της νύχτας που μας πέρασε. Έπειτα από την στροφή του Φώτη Κουβέλη, ο οποίος την τελευταία στιγμή επέλεξε να επαναφέρει την παλαιότερη και εκτός του πλαισίου συμφωνίας πρόταση της ΔΙΜΑΡ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποφάσισε να απομονώσει την Αγίου Κωνσταντίνου και να παραμείνει στην κυβέρνηση. Για ύπαρξη ενός non-paper με την προσυμφωνία των τριών πολιτικών αρχηγών που επετεύχθη το βράδυ της Τετάρτης, έκανε λόγο το πρωί της Παρασκευής ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Την αποκάλυψη αυτή επιβεβαίωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Από την πλευρά του, το στέλεχος της ΔΙΜΑΡ Δημήτρης Χατζησοκράτης διέψευσε την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου. Εντάσεις φαίνεται πως δημιούργησε στην ΔΙΜΑΡ η στάση του Φώτη Κουβέλη μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που ακολούθησαν τη σύσκεψη των τριών κυβερνητικών εταίρων. Το στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Μπίστης χαρακτήρισε ως παραλογισμό τη στάση του. Ο βουλευτής της ΔΙΜΑΡ Βασίλης Οικονόμου επεσήμανε ότι η Δημοκρατική Αριστερά πρέπει να παραμείνει στην κυβέρνηση και να συνδιαμορφώσει την κυβερνητική πολιτική. Από την πλευρά του, ο Σπύρος Λικούδης απέφυγε να ξεκαθαρίσει την εικόνα, σημείωσε ωστόσο πως είναι λογικό ο κόσμος να πιστεύει ότι η ΔΙΜΑΡ είναι εκτός κυβέρνησης. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων θα αναρτηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε όλα τα λύκεια της χώρας, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Β' μετά τη 1 το μεσημέρι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας στις θερμές ώρες της ημέρας και ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Ελλάδα από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στο Νότιο Αιγαίο από 17 έως 32, στο Βόρειο Αιγαίο από 16 έως 29, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 20 έως 32 βαθμούς και στη Βόρεια Ελλάδα από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Βόρειο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτική από 1 έως 3 μποφόρ, στο Νότιο Ιόνιο βόρειο από 3 έως 4 μποφόρ, στο Βόρειο Αιγαίο βόρειο-ανατολική από 6 έως 7 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βόρειο από 6 με 7 μποφόρ. Και τώρα να δούμε τη θερμοκρασία σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας αναλυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 27, στην Πάτρα από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο από 21 έως 25 βαθμούς, στη Λάρισα από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα Ιωάννινα από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5 παρα 5 το απόγευμα. Καλό μεσημέρι.